Η μαμά μου. Ο μπαμπάς μου. Εγώ. Ο μπέμπις. Καλώς ήρθατε στα vlog μας. Vlog μας 2023 και θα μας βλέπετε καθημερινά για 25 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στο vlog μας 18. Πότε φτάσαμε, δεν κατάλαβα. Αλήθεια, πέρασανε πολύ γρήγορα τα φετινά vlog μας. Πέρασε πολύ γρήγορα ο Δεκέμβρης, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάει η μέρα μας. Σίγουρα διήμερο βλογκάκι. Έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα σήμερα. Αλλά θα σας πάρω 2 μέρες μαζί μου. Λοιπόν, κάνω πρωινά στα ζουζούνια και σε μένα και τα λοιπά. Θα σας δείξω τι θα φάω, να φτιάξω και ένα καφέ και όλα αυτά. Έχω να κάνω και κάτι πράγματα μετά, τέλος πάντων. Και θέλω αργότερα να σας δείξω όταν θα φτιάξουμε muffins χριστουγεννιάτικα. Κάτι σε στυλ τριγωνάκια που σκέφτομαι για κέικ χριστουγεννιάτικο, έτσι, δεν ξέρω, θα δείξει μικρά χριστουγεννιάτικα δεντράκια και καλά. Τώρα θα δείξει πώς θα μου βγει όλο αυτό, έτσι πώς το σκέφτομαι. Θα κάνουμε και τυροπιτάκια πιο μετά, μάλλον. Αυτά γενικά. Οπότε θα σας τα δείξω. Προς το παρόν, πάω να φτιάξω καφέ, να φτιάξω πρωινό και σε μένα σε λιγάκι, γιατί δεν την παλεύω. Έχω σηκωθεί πάρα πολύ πρωί και έχω κοιμηθεί αργά. Κοιμηθήκα 3 η ώρα και σηκώθηκα 6 και κάτι. Αλλά μετά ξαναξάπλωσα άλλη μια ωρίτσα, οπότε μια χαρά. Το πρωινό μου είναι ψωμί, το toast. Από πάνω έβαλα ένα τυράκι, έβαλα βραστό αυγό και το έκοψα έτσι ροδέλες να πάει παντού και έβαλα και 2 ντοματίνια. Το έψα στην τοστιέρα και βγήκε τέλειο. Εντάξει, το λάτρεψα και έτσι αυτή την εκδοχή του toast. Οπότε έφαγα το toast, έφαγα και ένα μελό μακάρονο, ήπια και ένα καφεδάκι. Έκανα καφέ σε αυτή εδώ πέρα την κούπα που έχω από πέρυσι. Νομίζω πέρυσι πρόπερσι την είχα πάρει, είχε αντέξει πάντως αυτή. Μπορεί να την έχω και 2 χρόνια, δεν θυμάμαι. Ή απλά την πήρα πέρυσι. Τέλος πάντων. Πάντως έχει αντέξει αυτή η κούπα, οπότε έφτιαξα το καφεδάκι μου. Και πάμε να σας δείξω και τι έφτιαξα. Βγήκαν τέλεια. Λοιπόν, έκανα έτσι όπως κάνω κάθε φορά το κέικ. Απλά έβαλα μέσα και μπόλικο κακάο να γίνει έτσι σοκολατένιο. Όπως σας έχω δείξει στα προηγούμενα vlog, που σας είχα δείξει πώς κάνω κέικ. Και χρησιμοποίησα αυτές εδώ πέρα τις θικούλες για να κάνω muffin. Ορίστε, βγήκανε τέλεια, τα πιο καλά έτσι τα άφησα, τα ξεχώρισα για να τα δώσω κιόλας που ήθελα και ξεχώρισα, δείτε εδώ τι έκανα, μαζί με τη Λιδία βέβαια, αλλά δείτε τι κάναμε, ξεχωρίσαμε τα πράσινα, τα καφέ και τα ροζ, δεν ξέρετε πόση ώρα μας πήρε αυτό, λοιπόν, από εδώ μέσα, από αυτά που είχαμε πάρει από το Lidl, για να τα φτιάξουμε έτσι ωραία από πάνω, να τα διακοσμήσουμε πολύ ωραία, έβαλα λευκή κουβερτούρα που την έλειωσα από πάνω και έβαλα τα καφέ σε κάποια άλλα τα πράσινα, σε κάποια άλλα τα ροζ και βγήκε έτσι πάρα πολύ ωραίο πιστεύω. Περιμέναμε να κρυώσει και η σοκολάτα και σας τα δείχνω και πιο μετά με τη σοκολάτα που είχε κρυώσει. Πολύ ωραία, λαχταριστά, νόστιμα. Ναι, πάρα πολύ ωραία και δείτε εδώ τι έφτιαξα και τέτοια χριστουγεννιάτικα δεντράκια κέικ. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Εδώ πέρα στα χριστουγεννιάτικα δεντράκια έβαλα και τα 3 χρώματα μαζί, έτσι και καλά στα στολίδια. Έβαλα την κουβερτούρα κάπως σαν λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, νομίζω φαίνονται σαν χριστουγεννιάτικα δεντράκια, δεν φαίνονται. Πείτε μου έστω λίγο ότι φαίνονται σαν χριστουγεννιάτικα δεντράκια, δεν ξέρω. Ιδανικά θα ήθελα να έχει και κάτι από πάνω στην κορυφή, κάποιο έτσι διακοσμητικό, αλλά δεν είχα βρει κάτι καλό. Αυτά, τέλος πάντων. Πετυχημένα τα λες, εμένα μου αρέσαν πάρα πολύ που τα έφτιαξα. Λοιπόν, σας έδειξα τα κεκάκια, εντωμεταξύ για να κάνω τα τριγωνάκια αυτά που είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Το φτιάξα σε μια φόρμα τετράγωνη. Αυτή θα σας δείξω μισό. Αυτές εδώ πέρα το σούπερ, τις πιο απλές. Λοιπόν, εδώ το έκανα πριν, το κέικ αυτό. Και μετά το έκοψα και το χώρισα σε τρία τριγωνάκια. Το υπόλοιπο δεν το πέταξα, εννοείται. Το κρατήσαμε έτσι σκέτο. Απλά το έκοψα τριγωνικά για να κάνω τρία τριγωνάκια τέτοια. Έβγαλα και σπυράκι εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουν περάσει ώρες, έχω φτιάξει αυτά, έχουν κρυώσει κιόλας. Θα βάλω μετά το απόγευμα να δώσω κιόλας κάπου που θέλουμε. Το υπόλοιπο θα μείνουν εδώ πέρα στο σπίτι. Έχει φάει ήδη ο Ανέστης 2, έχει φάει και η Λιδία. Πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω για πόσο θα μείνουν. Θα φάω κι εγώ σίγουρα ένα αύριο μεθαύριο το πρωί, στο πρωινό μου. Και φαγητό τώρα για μεσημέρι, έχουμε μακαρόνια με κιμά. Θα σας δείξω πώς θα βάλω να φάω κι εγώ. Τρελαίνεται και η Λιδία για μακαρόνια με κιμά και ο Ανέστης, το αγαπημένο του φαγητό. Ένα από τα αγαπημένα του φαγητά. Τι άλλο, τυροπιτάκι θα κάνω πιο μετά προς αβραδάκι, να κοιμήσω τα μικρά, να κάνω και τίποτα τυροπιτάκια να έχουν για σνακ, να τρώει και η Λιδία και ο Ανέστης. Αυτά, έχω τέσει το μωρό της κρέμης, τα φαγητά του. Γενικά έτσι πέρασε σήμερα η μέρα. Και θα σας δείξω το βράδυ, κοιτάξω το μωρό, τα τυροπιτάκια. Αυτά για σήμερα και θα σας μιλήσω και αύριο περισσότερο. Α, θα σας δείξω και ένα σούπερ μάρκετ haul σήμερα το απόγευμα, 2-3 πραγματάκια. Στο μπαμ μπαμ θα σας τα δείξω, είναι πολύ λίγα, δεν είναι τίποτα. Θα πάει ο Νέσης να πεταχτεί, να τα πάρει, θα γυρίσει. Αυτά. Κάποια πράγματα που ξέχασα εχθές. Σας τη δείχνω και τώρα που έχει παγώσει σοκολάτα από πάνω, είναι απλή κουβερτούρα λευκή. Και ναι, είναι τέλεια. Πάγωσε και έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Έχουν σταθεροποιηθεί και τα διακοσμητικά από πάνω. Και ναι, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω. Εγώ χάρηκα που τα έφτιαξα. Μ' αρέσαν πάρα πολύ όλη η διαδικασία, το στόλισμα που κάναμε με τη Λιδία, που ξεχωρίσαμε τα κουφετάκια, αυτά πώς τα λένε, τα διακοσμητικά τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και του χρόνου να είμαστε καλά να φτιάξουμε πάρα πολλά, πάρα 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 πολλά γλυκάκια. Εδώ πέρα έχουμε κάνει μακαρόνια με κιμά, έκανα σήμερα και έχω βάλει το δικό μου το πιάτο, είναι αυτό. Μακαρόνια, κιμά, τυράκι τριμμένο, μια χαρά. Πάμε να σας δείξω τι ψώνισε ο Ανέστης. Πήγε Lidl τώρα το απόγευμα και ψώνισε. Δύο πραγματάκια που είχα ξεχάσει χθες και δύο πλέον που θέλαμε γενικά, τέλος πάντων. Οπότε πάμε να σας τα δείξω. Σας έδειξα και το μεσημεριανό μας, σας δείξω τα ψώνια, οπότε αυτά για σήμερα γενικά. Θα πάω μετά να κάνω ένα μπανάκι και τα λοιπά, οπότε από αύριο πάλι θα μιλήσουμε. Προς το παρόν σας δείχνω τα ψώνια. Πάνε για το Χρήστο, έχουμε απλά... Πήραμε κι άλλες για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, μαντέψτε, ενώ πήραμε χθες κι άλλα ντοματίνια, παιδιά, έχουν φάει σχεδόν τα μισά τα παιδιά μου. Τα τρώνε και τα ζουζούνια ντοματίνια, δηλαδή είδε πλώνει χέρια για τα ντοματίνια, εδώ πέρα δες. Σε λίγο. Δηλαδή, αφήστε τα, τους αρέσουν πάρα πολύ. Βάζω και εγώ λίγο στο πρωινό μου, βάζουμε και εμείς λίγο από εδώ από εκεί. Πάνε. Εγώ δύο ντοματίνια φάγα το πρωί, πώς έβαλα, δύο ντοματίνια στο τόστ. Τέλος πάντων, λοιπόν, τορτίγες, τις οποίες τις είχε σε προσφορά. Μπορείς να τις κάνεις κλασικά στο πρωινό σου, αλλά εγώ τις κάνω και πίτσα. Βάζω πάνω λαντικό, τυρί, λίγο κέτσαπ κάτι και κάνω πίτσα, παιδιά, το βράδυ. Και στη Λιδία και στον Ανέστη και εγώ καμιά φορά που σας δείχνω τον τρώω. Εδώ σφολιάτα, δεν ξέρω γιατί είναι ανοιχτή, την είχα σε προσφορά και πήρε ο Νέστης για να κάνω, ξέρετε τι πάλι, το χριστουγεννιάτικο δεντράκι που το φαγεί σε μία μέρα, να ξανακάνω πάλι με μερέντα. Πήρε άλλο ένα chips, είχε πάρει χθες δύο, πήρε άλλο ένα. Πήρε κάποια εδώ energy drink, αυτά εδώ, τα μπλε είναι για μένα. Πήρε και κάποια χέλ, okay. Το κλασικό του χέλ δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι το κλασικό του χέλ, δεν μου αρέσει καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Τα κόκκινα είναι το Ανέστη, σε μένα είναι εδώ τα μπλε. Λοιπόν, μία ζάχαρη, γιατί κάνω και κέικ, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Πίνουμε καφέ. Εδώ πήρα και καφέ, του είπα να πάρει καφέ γιατί πίνω το τσάι, αλλά κάνω και κανένα καφέ
κάνα πρωί άμα θέλω. Και είχε στην προσφορά και το λευκό τυρί, οπότε του είπα να πάρει δύο λευκό τυρί άλμης. Το έχει από σήμερα στην προσφορά. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι στα 400 γραμμάρια και το έχει 3 ευρώ. 3 και 3,6 δηλαδή, και έχει 800 γραμμάρια λευκό τυρί, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είχε και στην προσφορά τις χάντρες, που μας αρέσουν πάρα πολύ, και πήραμε για να φτιάξουμε. Αυτά λοιπόν ήταν τα επιπλέον ψώνια, τώρα ξανά την άλλη εβδομάδα. Σας αφήνω να τα μαζέψω, να πάω να κάνω, να πάω να βάλω τα ζουζούνια στη ρουτίνα του, στη βραδινή, μπάνιο, το ένα, το άλλο και ύπνο, γάλα στο Χρήστο κτλ. Μετά θα κάνω και εγώ ένα μπανάκι κτλ, οπότε τέλος και η σημερινή ημέρα. Τα λέμε από αύριο, γιατί είναι διήμερο, σας είπα, το vlog μας. Τώρα που μάζευα τη φέτα, το είδα. Ναι. Έχω φέτα και άλλη λευκό τυρί, οπότε είπαμε θα κάνουμε τυροπιτάκια. Μετά το ξέχασα, άρα θα σας ξαναμιλήσω, γιατί κάνουμε τυροπιτάκια το βράδυ. Το ξέχασα ότι έχω να κάνω και τα τυροπιτάκια. Γιατί έχουμε λευκό τυρί και δεν θέλω να χαλάσει και θέλω να το κάνω τυροπιτάκια. Εμείς και πήραμε και καινούρια σήμερα, καινούρια δύο συσκευασίες που σας έδειξα λευκό τυρί. Άρα το προηγούμενο τι θα το κάνω. Τυροπιτάκια. Για σνακ, για τη Λιδία, για τον Ανέστη, για μένα. Για βραδινό είπα να δοκιμάσω αυτή εδώ πέρα την κρέμα, ριζόγαλο, πουτίγκα, δεν ξέρεις πώς να το πεις πια. Μέσα, για να καταλάβετε, είναι ριζόγαλο, σαν να το έχουν ανακατέψει με τις πουτίγκες που έχουν. Ναι. Είναι ακριβώς η κρέμα πουτίγκας που έχουν με τη βανίλια, ας πούμε, και απλά έχει μέσα ρύζι και κάτω-κάτω έχει και λίγη κρέμα πουτίγκας σοκολάτας. Δεν μου άρεσε καθόλου. Βασικά, εμένα γενικά δεν μου αρέσει το ριζόγαλο, αλλά πίστευα ότι θα είναι λίγο διαφορετικό μια σκηνή μέσα σε κρέμα. Τέλος πάντων, τουλάχιστον ήταν βρασμένο το ρύζι που είχαν μέσα. Αν σας αρέσει το ριζόγαλο και θέλετε να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο, προτιμώ χίλιες φορές τις απλές πουτίγκες που έχουν με την πρωτεΐνη, τίποτα άλλο. Αυτές δεν ξετρελάθηκα αυτό που είναι σαν ριζόγαλο. Αυτό είναι με μπανάνα μέσα. Καλημέρα, καλημέρα, η επόμενη μέρα φυσικά. Και κάνω πρωινό σε μένα, επιτέλους, θα κάνω και ένα τσαγάκι σήμερα, δεν θα κάνω καφέ. Κάνω τόστ και ένα μελομακάρονο θα φάω, εννοείται. Έχω βάλει εδώ πέρα το μελομακάρονο. Και κάνω και το κοστάκι μου. Και κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Εχθές το βράδυ τελικά δεν έκανα τα τυροπιτάκια, γιατί είχαμε επισκέψεις. Οπότε τώρα να κάθομαι εγώ να κάνω τυροπιτάκια. Έδωσα και muffins, τους έδωσα και muffins. Φάγανε και όλους πάρα πολύ ωραία. Και ο Ανέστης έχει φάει και η Λιδία έχει φάει. Τους αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ ακόμα δεν έχω δοκιμάσει muffin. Θα δοκιμάσω αύριο στο πρωινό μου μάλλον, γιατί σήμερα θέλω μελομακάρονο. Δεν αντιστέκομαι σε μελομακάρονο, θα μπορούσα να τα φάω όλα σε μία μέρα, αλλά προσπαθώ να κρατιέμαι και να φάω μόνο ένα κάθε πρωί. Οπότε μου είναι λίγο δύσκολο τώρα να το αποχωριστώ για να φάω το muffin, τέλος πάντων. Θα φάω αύριο muffin, να το δοκιμάσω κι εγώ. Πάντως λένε ότι είναι τέλεια όλοι, οπότε μια χαρά. Και εξάλλου χαίρομαι όταν φτιάχνω πράγματα. Για μένα τόσο πολύ δεν με νοιάζει, αλλά να μ' αρέσει που χαίρονται οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτά. Οπότε όταν τελειώσουν τα muffin, θα κάνουμε κάνα μπισκοτάκι. Του έχουμε πάρει μπισκότα έτοιμη συσκευασία που απλά βάζει 2-3 υλικά ακόμα. Θα κάνουμε και εκείνο το χριστουγεννιάτικο που θέλει πάλι να έχει στο δεντράκι με τη μερέντα. Γιατί ξετρελάθηκε. Αυτά, παίρνει και στη δουλειά μαζί του και τέτοια, οπότε δεν μένουν και πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε μετά θα κάνουμε και τα τυροπιτάκια. Θα σας τα ξαναδείξω τι εύκολα που τα κάνω, γιατί σας τα έχω ξαναδείξει το κανάλι, αλλά μπορεί κάποιοι, επειδή είστε πάρα πολύ καινούργοι εδώ πέρα, να μην τα έχετε δει και να θέλετε να τα κάνετε, έτσι μια εύκολη ωραία λύση. Θα σας δείξω μετά τα τροπιτάκια πώς θα κάνω. Βράχνια σαν. Τέλος πάντων. Καλά νιώθω. Και η φωνή μου, γιατί είναι έτσι, μπορεί επειδή είναι πρωί. Θα πιω το τσάι και θα συνέλθω. Το πρωινό μου, ένα απλό τοστάκι με γαλοπούλα και τυράκι.
Και κλασικά, εντάξει, ένα μελομακάρονο. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε τα τυροπιτάκια και τυρόπιτα. Ξεκινάμε με την τυροπιτούλα, έτσι πάρα πολύ απλή και εύκολη, μην φανταστείτε, όχι κλασική τυρόπιτα, μια απλή τυρόπιτα. Βάζω ένα γιαουρτάκι 200 γραμμάρια, βάζω 2 αυγά και λάδι, λίγο λάδι, δεν θέλει πάρα πολύ. Βάζω μέσα τριμμένη φέτα ή λευκό τυρί, εγώ λευκό τυρί βάζω, εσείς ό,τι έχετε. Το ανακατεύω πάρα πολύ καλά και μετά βάζω όσο αλεύρι πάρει, έτσι βάζω περίπου όπως όσο είναι το γιαούρτι, δηλαδή κάπου εκεί έτσι μετράω με το κεσεδάκι, βάζω ένα κεσεδάκι γιαούρτι όπως είναι το γιαουρτάκι αυτό, τέλος πάντων στα 200 γραμμάρια, κάπως έτσι μετράω και βάζω ένα τέτοιο αλεύρι, δεν βάζω παραπάνω προσωπικά, τέλος πάντων, και το βάζω σε λαδόκολλα στο φούρνο. Και θα σας το δείξω, εννοείται και ψημένο παρακάτω. Και τώρα πάμε να κάνουμε και τα τυροπιτάκια. Βάζω ένα γιαουρτάκι πάλι 200 γραμμάρια. Βάζω με το ίδιο το κεσεδάκι, τέλος πάντων μετράω το λάδι. Βάζω ένα τέτοιο λάδι. Βάζω αλεύρι, πάλι ένα κεσεδάκι αλεύρι. Ανακατεύω και μετά προσθέτω όσο αλεύρι πάρει για να γίνει ζυμαράκι. Μπορεί να βάλω και άλλο ένα κεσεδάκι, φανταστείτε, μέχρι να γίνει τέτοιο ζυμάρι. Όσο πάρει με το μάτι. Θα το δείτε, όπως πλάθετε τέλος πάντων η ζύμη, θα καταλάβετε πότε είναι έτοιμη. Βάζω μετά σε ένα πιάτο ένα κεσεδάκι πάλι γιαούρτι, 200 γραμμάρια είναι αυτό στάνταρ, βάζω και αρκετή φέτα και τα ανακατεύω και τα δύο μαζί και αυτή θα είναι η γέμιση μας, οπότε ανοίγουμε σιγά σιγά εδώ πέρα το ζυμαράκι μας στο χέρι, ανοίγει πάρα πολύ εύκολα και βάζουμε μέσα τη γέμιση, τα κλείνουμε έτσι στρογγυλά στρογγυλά. Τα βάζουμε στο φούρνο σε λαδόκολλα μέχρι να πάρουν έτσι χρώμα. Δεν θέλει κάτι παραπάνω. Κάνα 25 λεπτό το πολύ, δηλαδή και είναι έτοιμα. Και πάμε να σας δείξω πρώτα απ' όλα τη τυρόπιτα που είναι έτοιμη. Ορίστε. Πανέτοιμη. Πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο σνακ για τη Λιδία. Της αρέσει πάρα πολύ. Και τα τυροπιτάκια γίνανε και αυτά, εννοείται. Είναι αυτά εδώ πέρα. Πολύ λαχταριστά και αυτά, τα ανοίγει στη μέση και έχει μέσα τη γέμιση από το τυρί, είναι τέλεια, είναι τέλεια, να το δοκιμάσετε αν δεν τα έχετε φτιάξει ποτέ. Δεν σας μιλάω πάρα πολύ γιατί έχω ημικρανία και δεν θέλω να με βλέπετε τώρα έτσι χάλια, με φουλ ημικρανία, με τα ζουζούνια κάθομαι και έκανα και αυτά που είδα, τροπιτάκια και την τροπιτά να έχει για σνάκ, η Λιδία και ο Ανέστης. Θα σας δείξω μετά το μεσημεριανό μου, το βραδινό μου, θα σας μιλήσω και το βραδάκι λίγο και θα κλείσουμε το σημερινό vlog μας γιατί δεν με βλέπω καλά, έχω πια 2 πανιγκράμ και ακόμα δεν. Κλιπάκι real time. Λοιπόν, είναι πρωί και τώρα πριν ξυπνήσουν τα μικρά έκανα λίγο μοντάζ. Αλλά ξυπνήσαν τα μικρά οπότε δεν ολοκλήρωσα το μοντάζ, δεν πειράζει. Είδα ότι δεν έχω κάνει κλείσιμο στο βιντεάκι που είναι να ανέβει σε αυτό το vlog μας. Το είχα ξεχάσει τελείως το κλείσιμο γιατί είχα την ημικρανία και ήμουνα full χάλια. Και παιδιά, δεν είχα κάνει το κλείσιμο καθόλου, δεν είχα όρεξη για βίντεο, απορώ πως είχα ανεβάσει το vlog μας εκείνη την ημέρα. Τώρα είμαι καλά εννοείται, τέλος πάντων. Με μαλλί έχω βάλει, παιδιά, τώρα όλη νύχτα μία κρέμα στα μαλλιά. Θα τα λούσω τώρα το πρωί, γι' αυτό είναι έτσι. Δεν είναι βρεγμένα. Φαίνονται σαν βρεγμένα εντωμεταξύ, τέλος πάντων. Λοιπόν, vlog μας 18 λοιπόν. Εχθές είχε και τη γιορτή του ο Χρήστος, ο Διονύσης. 17 του μήνα, 17 Δεκέμβρη είναι η γιορτή του, το όνομά του, δεύτερο το όνομα του Διονύσης. Και 25 Δεκέμβρη είναι του Χρήστος. Γι' αυτό είναι τα δύο ονόματα, ξέρω ότι μας αρέσαν και τα δύο τα ονόματα αυτά πάρα πολύ. Είναι ότι γιορτάζουν και τα δύο το Δεκέμβρη
αυτές τις ημερομηνίες για λέξαμε, δηλαδή, γιατί έχει και άλλες ημερομηνίες μέσα στη χρονιά να γιορτάσουν τα ονόματα. Εμείς το Χρήστο το βάλαμε 25 Δεκέμβρη, όπως περισσότεροι φυσικά, το όνομα του Χριστού, και 17 Δεκέμβρη βάλαμε το Διονύσης να γιορτάσει, γιατί έχει και άλλες ημερομηνίες νομίζω, τέλος πάντων. Και γιόρταζε χθες το παιδάκι μας. Βέβαια δεν κάνουμε κάτι μωρέ ακόμα, γιατί είναι μικρούλης, οπότε γενικά στις γιορτές κιόλας δεν πολύ κάνουμε πράγματα, αλλά όταν μεγαλώσει, εντάξει, κάνα γλυκά και τέτοια. Πιο πολύ τα γενέθλια γιορτάζουμε έτσι σαν οικογένεια εμείς προσωπικά. Αυτό. Και ο Ανέστης που έχει γιορτή στην Ανάσταση, πάλι δεν κάνουμε κάτι. Η Λιδία έχει το Μάιο, πάλι δεν κάνουμε κάτι. Εγώ 15 Αύγουστο μου φέρνει κανένα γλυκό Ανέστης, καμιά τούρτα, κανένα μια τούρτα παγωτό μου φέτε, τι πραγματάτε, κάνουμε λουδάκι, αυτά. Τώρα στο Διονύση πάλι δεν κάνουμε κάτι. Όταν μεγαλώσει στις γιορτές και σε αυτά. Ναι. Και τα Χριστούγεννα το ίδιο, γιατί είναι μικρούλες και τώρα ό,τι και να κάνεις δεν θα το, είναι πολύ μωρό, είναι μωρέ ακόμα, δεν θα το καταλαβαίνει και αυτό, ποτέ ούτε δωράκι κάναμε, ούτε κάτι τέλος πάντων. Ναι, όταν μεγαλώσει. Έτσι θα το κάνουμε εμείς τώρα προσωπικά, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς τα μωράκια σας και αυτά, okay. Λοιπόν, νια που κάνει, πεινάει, οπότε... Μην μπορώ, θα με τρελάνεις εσύ. Πάω να σηκωθώ, να τον ταΐσω, να λουστώ, να κάνω μπάνιο, να... Αφού φάει κλειδία, αφού φάω και εγώ πρωινό. Γενικά έχω. Τρεξιματάκι, απλά θέλω να σας πω και αυτό. Μιας και κάνουμε το κλείσιμο τώρα. Και είναι έτσι σε κανονικό χρόνο. Το βιντεάκι. Γιατί σήμερα είναι 18 του μήνα τώρα αυτή τη στιγμή και σας τραβάω το πλάνο για να κλείσω το βίντεο. Γιατί πως ξεχάστηκα την προηγούμενη φορά και δεν έκανα έστω ένα κλείσιμο με την ημικρανία, δεν ξέρω. Η Λίδια παίζει και με ένα τέτοιο. Θα δείτε που το πήραμε αυτό, που το βρήκαμε, το έχει διαλύσει βέβαια, έχει ένα διχτάκι γύρω γύρω. Κάτι δεν σε επόμενα vlog μας. Λοιπόν, αυτά, σας αφήνω να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και ευχαριστούμε προκαταβολικά για τις ευχές που ίσως γράψετε κάποιοι για το Χρήστο Διονύση, για το όνομα Διονύσης, για το Διονύση μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το όνομα το δεύτερο και το ταιριάζει πιστεύω όλο το σύνολο Χρήστο Διονύσης, δεν ξέρω. Νια, πάμε να φας τώρα. Έρχεται ο Χρήστος, θέλει να φάει. Πάμε να φάει το παιδί. Ναι, ο Χρήστος πεινάει. Τα λέμε στο επόμενο vlog μας, δηλαδή αύριο. Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια σας.